Γεια σου, Βαγγελή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Και συγχαρητήρια, φυσικά. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς εκείνο το σημείο του βόλου και να είμαστε κι εμείς στα Πανελλήνια. Θα το καταφέρουμε όμως σιγά-σιγά. Είπα πριν ότι έχει και συνέχεια. Έχει και συνέχεια. Ναι, εντάξει. Είναι να γίνει η αρχή. Είναι να γίνει η αρχή. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι ένα ταξίδι όμορφο, το ξεκινάς από το Σεπτέμβριο. Στο τέλος κάνεις τον απολογισμό. Εμείς ακόμα συνεχίζουμε το ταξίδι. Τουλάχιστον μέχρι και τις 27 Μαρτίου θα είμαστε σε αυτό το ραντεβού. Εκεί όπως είπες που είχε ο Ηρακλής να πάει 23 χρόνια. Πολύ, πολύ βάρη μου ακούστηκε αυτό το 23 όταν το πρώτο διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω το γιατί. Την ηλικία σου, πόσο είναι τότε και πόσο είναι. Ναι, δεν ξέρω το γιατί έπρεπε να περάσουν 23 ολόκληρα χρόνια να δούμε την εφηβική ομάδα της μπασκετομάνας, δηλαδή. Αν έχει βγάλει παιδιά αυτός ο σύλλογος στο μπάσκετ. Αν έχει βγάλει. Δεν ξέρω τι πραγματικά έφταξε για να λέμε ότι πέρασαν 23 ολόκληρα χρόνια για αυτή τη διάκριση. Ίσως οι άλλες ομάδες ήταν πολύ πιο οργανωμένες από τον Ηρακλή, Γιώργο μου, και να δουλέψανε καλύτερα. Δηλαδή, σε αυτά τα 23 χρόνια πετάχτηκε ένας Μαντουλίδης, ένας Άρης, ο οποίος, και η διαφορά με εμάς με όλα αυτά τα σωματεία και με τον ΠΑΟΚ ακόμα είναι ότι εμάς είναι δικά μας παιδιά. Ναι. Ότι δεν γίνονται μεταγραφές από μικρές ηλικίες. Αυτό ήθελα να Όπως έγινε με τον Τσούκα, για παράδειγμα, φέτος, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι φέτος εμείς, και αν θυμάστε το Σεπτέμβριο τη συζήτηση που κάναμε όταν είχα αναλάβει, ναι, είχα πει ότι δεν θέλω μεταγραφές, θέλω αν είναι μεταγραφές να είναι ουσίας, καλές και να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία έχουμε εμείς. Να στηριχθούμε στο δικό μας υλικό. Μεταγραφές λοιπόν που γίνανε είναι μία του Θανάση του Τσούκα και μία του Βάνη του Δημήτρη. Από τη ΧΑΜ, οι οποίοι δεν είναι τυχαίο, είναι 2001 και του χρόνου θα είναι πάλι στον Ηράκλειο. Καλά, για το Θανάση νομίζω, Βαγγέλη, ότι ό,τι και να πούμε είναι λίγο, έτσι. Δηλαδή το παιδί φτού-φτού γερό να είναι. Μισό λεπτό όμως, λίγο τώρα εδώ. Ο Θανάσης γερό να είναι, αλλά δεν είναι μόνος του, έτσι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές αυτή της επιτυχίας. Και ξέρεις πολύ καλά ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ομαδικό. Σωστά. Και στηρίζεται εκεί πάνω. Είναι μια πολύ καλή παρέα, πάρα πολύ καλή παρέα, όλα τα παιδιά βοηθήσανε και τον Θανάση και τον Δημήτρη να προσαρμοστούν στην ομάδα. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουμε μέσα είναι 6-7 χρόνια μαζί. Ο Πέτρος ο Ζήτης, ο οποίος είναι και αρχηγός. Ο Νικολαίδης που έρχεται από το Κυρκίστο παιδί εδώ και 3 χρόνια και αυτός 2001, παίζει και του χρόνου. Ο Βλαντίδης 2000, ο Ζαβέλας 2000 και αυτός. Ο Μίτσι, ο Δημήτρης, είναι παιδιά τα οποία είναι παρέα. Καταφέρανε, είναι χρόνια μαζί στον Ηρακλή, αυτά που σε λέω τώρα είναι 4-5 χρόνια. Συν τον αρχηγό, ο Πελτές, ο Τάσος, ο οποίος είναι το playmaker, το οποίο να σου το πω ότι τον άρεσε και το Λευτέρη χθες, το Χατζηγυριακή για τα αγώνα. Τον είδε και μιλήσαμε στο τέλος έτσι λιγάκι. Και με είπε, λέω, διέκρινες κάτι από αυτά τα παιδιά. Εντάξει, λέει το Θανασάκη, το ξέρω, λέει, γιατί κάνει προπονητή. Έπαιξε και πρόσφατα, έτσι, με την αντρική ομάδα. Και 2-3 παιδιά, ναι, έπαιξε. Το Σάββατο έπαιζε και την Κυριακή έπαιξε με εμάς, με το εφηβικό. Είναι μια καλή, έτσι, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Σου λέω, τα παιδιά του χαρήκανε με την ψυχή τους. Ξεκινήσανε, δεν μας υπολόγιζε κανένας από την αρχή. Αλλά δουλειά με τον Καλαγκαρίδη, με τον Μάκη, δουλέψανε. Πολλοί συνδρότες μες στο γήπεδο, πολλές θυσίες από τα παιδιά, τα μισά μην ξεχνάς ότι είναι και πανελλήνιες. Κι όμως δικαιώθηκε και η δουλειά τους και αυτό που θέλανε. Και να σου πω και κάτι, τώρα εκεί που πάμε φεύγει ο τίτλος του φαβορή πάνω από τον Ηρακλή. Γιατί μέχρι τώρα, μετά τις καταρτήριες από τους αγώνες που είχαμε όλη τη χρονιά, τερματίσαμε πέμπτη. Και έχεις, όταν είσαι εκεί στον πρώτο όμιλο, όλες οι ομάδες έχουν τον τίτλο του φαβορή. Παίξαμε εμείς 6 παιχνίδια με τα χθεσινά, κερδίσαμε τα 5. Είχαμε μια άτυχη στην Τετάρτη μέσα στο GBA. Αλλά το παλέψαμε χθες, κερδίσαμε, το θέλαμε περισσότερο προφανώς. Και είμαστε εκεί που είμαστε. Πες μου τώρα από εδώ και πέρα ημερομηνίες, αντίπαλοι βεβαίως, για το Final Four. Βεβαίως. Το Final Four ξεκινάει στη Μίκρα. Με συγχωρείς, ξεκινάει τη Μίκρα το Σάββατο. Ναι. Στις 20... Πώς έχουμε το Σάββατο αυτό εδώ? Το Σάββατο αυτό έχουμε 17. 17 του μηνός είναι το πρώτο παιχνίδι και θα είναι ανάμεσα ή με Άρη ή με Μαντουλίδη. Στη Μίκρα γίνονται όλα, είπες, Στη Μίκρα, ναι. Γιατί η ΕΚΑΣ μου είχε ζητήσει, να σου το πω και αυτό εδώ, μου είχε ζητήσει το γήπεδο να γίνει τελική φάση, ας πούμε, των εφήβων και το λέω, υπάρχει περίπτωση να είναι και ο Ηρακλής, μην το ξεχνάτε. Ναι, γιατί θα υπήρχε γηπεδότητα εκεί.
Ναι, ναι, υπήρχαν. Είχαμε όλη την καρδιά της εμείς από το, και από το Καμασίγμα και με το, από το μπάσκετ να το δώσουμε. Θέλουμε να γίνονται παιχνίδια στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μας προτιμούμε να παίζει ο Ηρακλής στο Final Four και ας γίνει αλλού. Τους είπα σήμερα το πρωί, συγγνώμη, σας απογοήτευσα, αλλά θα είμαστε και εμείς. Άρα είναι Μαντουλίδης ή Άρης. Είναι Μαντουλίδης ή Άρης. Το άλλο Σάββατο παίζουμε πάλι με έναν εκ των δύο και το τελευταίο παιχνίδι μάλλον παίζουμε με ΠΑΟΚ. Τι ξέρεις θα πάνε να κάνουν τώρα, αφού δεν έχουν τον τίτλο. Τρία Σάββατα είναι, έτσι πάει. Σάββατο, Σάββατο και Τρίτη. Σάββατο, Σάββατο, Τρίτη. Μάλιστα. Α, δεν είναι Final Four ή τελικός, τελικός όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Όχι, όχι. Okay. Το αλλάξαν το σύστημα. Είναι τρεις αγωνιστικές. Όλοι με όλους. Όλοι με όλους. Με βαθμολογία. Βαθμολογία. Ναι, 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 ναι. Δεν πειράζει, εμείς πάμε να το χαρούμε. Πάμε να είμαστε απελευθερωμένοι και δεν ξέρεις, καμιά φορά αυτό σου βγάζει και άλλα αποτελέσματα, έτσι. Mm-hmm. Σου βγάζει και άλλα αποτελέσματα. Να σε εκμεταλλευτώ μια και είσαι στον αέρα, να μας πεις λίγο και στα υπόλοιπα αναπτυξιακά τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Είτε είναι επιτυχίες όπως το εφηβικό, είτε δεν είναι, έτσι δεν... Όχι, δεν είναι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα αρχίζουν και τα τμήματα, τα προπαιδικά και παίζουν. Τα μίνι. Έχουμε δύο τμήματα σε κάθε στους ομίλους της ΕΚΑΘ. Mm-hmm. Από 15 παιδάκια παρακαλώ και κάθε φορά αλλάζουν και άλλα τρία. Σου είπα ότι έχουμε πιάσει ένα στόχο από παιδιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 165-170. Δηλαδή πλησιάζουμε. Το διάρρη θέλω. Θέλω το διάρρη του καλοκαιριού. Θέλω το διάρρη. Το διάρρη πιστεύω, Γιώργο, ότι του χρόνου είναι σίγουρα. Είναι πατημένο το διάρρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοούμε τα 200 και παιδιά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα μπαμπίνι μας, τα μικρά μας, τα μωράκια έχουν γίνει πάνω από 25. Ωραία. Και αυτό είναι καλό γιατί ξεκινώντας από αυτή την ηλικία σίγουρα θα βγουν τα παιδιά τα οποία είναι στο εφηβικό και ακόμα καλύτερα, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα καλύτερα. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν, να μπορέσουν και με γνώσεις ακόμα, γιατί μόνο σε ένα σημείο θα τεντώσω κι εγώ και δεν μπορώ άλλο. Συγγνώμη, σου λέω έτσι. Φέτος ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά μου. Εμένα η χαρά μου θα είναι να ακούσω ότι ξεπεράστηκε ο αριθμός των 200 παιδιών, γιατί είναι ένα πολύ καλό νούμερο να έχεις 200 παιδιά εκεί να τρέχουν τα πιτσιρίκια μας στο Ιβανόφιο. Όταν πέρυσι είχες 80 με 85 και φέτος τα διπλασίασες, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Εντάξει. Και φέρνοντας επιτυχίες και τα τμήματα των υποδομών και οι προπονητές μας τους λέγουν, σου είπα ότι έχουμε αξιόλογους προπονητές από το Καλανταρίδη μέχρι και τα δυο τα παιδιά τα οποία είναι στα Μπαμπίνη και στα Προμίνη, mm-hmm. στις ηλικίες 2, 8, 2, 9. Έτσι, δηλαδή σε Σαββατοκύριακο γίνεται εκεί μέσα πανηγύρι, ρε παιδί μου, γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Και αρχίζουμε και δαγκώνουμε όπως ακούω και από μέσα που έχεις παρέα. Ναι, 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 είναι ο bodyguard. Λοιπόν... θέλω να μου πεις, να σε εκμεταλλευτώ πάλι. Για την αιμοδοσία. Πρωτού με πεις, κράτα λίγο την ερώτησή σου. Ναι. Είμαστε και με το παιδικό μέσα στους στόχους μας. Ναι. Το οποίο είναι να πάμε Final Six. Αυτό θέλω να ακούσω. Περιμένουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή γίνεται και εκεί η δουλειά. Εκεί είναι όντως η δικά μας παιδιά. Εκεί στηριζόμαστε τα δικά μας παιδιά. Γιατί ηλικίες μιλάμε, Ευαγγελή. Αυτά είναι 2002-2003. Ναι. Για μας είναι απαγορευτικές, ξέρεις. Ναι, εντάξει, okay, δεν πειράζει. Απλά πες το να φύγει, ναι. Ναι, ναι. Τα οποία κάποια παιδάκια από αυτά, οι 2002 τελειώνουν το παιδικό και ανεβαίνουν εφηβικό. Θα γίνει μια επιλογή από αυτά τα παιδιά. Και είναι κοντά η ομάδα στο Final Six, έχει Final Six στους παιδες. Ναι, ναι, έχουμε τώρα, περιμένουμε να παίξουν από κάτω οι όμιλοι οι άλλοι και να πάρουμε εμείς να κληρωθούμε και από εκεί πέρα κερδίζουμε. Είναι δύο παιχνίδια, αν τα κερδίσουμε πάμε στο Final Six. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει, παλεύουμε. Παλεύουν και πιστεύω ότι και τα παιδιά από το παιδικό στόχος τους, επειδή ο στόχος τους και χθες πίστεψε με ήταν τα περισσότερα παιδιά ήταν στο γήπεδο και βλέπανε, να μην σου πω όλα, του παιδικού, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Πιστεύω ότι και τα ίδια θέλουν να ζήσουν κάποιες τέτοιες χαρές και μακάρι να τις προσφέρουν οι ίδιοι σε αυτούς τους. Εμείς είμαστε κοντά να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το αντρικό να μην μας στεναχωρεί, γιατί μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε, εκείνο είναι σκαμπανεβάσματα. Πιστεύω ότι θα το βρούμε το δρόμο μας. Θα το πάμε σιγά σιγά. Η ελπίδα τελειώνει τελευταία. Αλλά δεν είναι. Είναι πολλές οι ελπίδες ακόμα. Είναι παιχνίδι, παιχνίδι, Γιώργο μου. Παιχνίδι, παιχνίδι. Αρκεί να μην είναι η ελπίδα η τραγουδίστρια, να είναι κάτι πιο χειροπιαστό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πονάει. Η Α2 πονάει εδώ και χρόνια. Δεν το συζητάμε. Πολλά χρόνια και θυμάμαι τις κουβέντες που έλεγες κάποτε για το ποδόσφαιρο. Ότι αν κάθεσαι εκεί, αρχίζεις κάποια πάση και συνηθίζεις. Συνηθίζεις. Ναι, ναι, είναι κάτι που θες να ξεφύγεις από αυτό, ρε παιδί μου. Θες να ξεφύγεις. Το θέμα είναι να αρχίσει να παίρνει χαρά ο κόσμος, το αγκάλιασε, έχει δύο χρόνια να τα αγκαλιάζει. Καλά θα κάνει να συνεχίζει να τα αγκαλιάζει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Να είναι στο γήπεδο.
Τώρα έχουμε και δύο αγωνιστικές τιμωρία. Δεν ξέρω αν το έχεις ενημερώσει. Ναι, 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 ναι. Περιμένουμε βέβαια το ΑΣΕΑ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό. Η αρχική είναι αυτή. Είναι δύο... Έχει πάει ο Ηρακλής στο ΑΣΕΑ, θα δούμε. Εντάξει, πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά. Πρέπει να είναι κοντά όπως είναι σε όλα τα τμήματα. Πες μου, κλείνοντας και για την αιμοδοσία, η οποία πλησιάζει το πλέον, έτσι. Το επόμενο θέμα, μπράβο, είναι η αιμοδοσία μας. Είναι 24 Μαρτίου. Σου έχω μια έκπληξη εκεί στο στούντιο. Με χαρά. Ήδη βγαίνουν οι αφήσεις αυτή την εβδομάδα. Θα 24 Μαρτίου, ώρα μέρος. 24 Μαρτίου από τις 9.30 στο Ιβανόφιο. Ιβανόφιο από τις 9.30. Ωραία. Από τις 9.30 Σάββατο, 9.30 το μεσημέρι. Σάββατο. Επειδή είμαστε πρωτάκια σε αυτό το πράγμα, μας είπαν ότι την πρώτη την κάνει Σάββατο. Οι επόμενες λέει θα γίνουν Κυριακή. Σάββατο 24. Δεν ξέρω ότι θα έχουμε του μηνός. Και είμαι αισιόδοξο. Mm-hmm. Σίγουρα θα γίνονται Κυριακές από εκεί και πέρα για αιμοδοσίες. Μαζί σου. Ναι. Άρα να το ξαναπούμε στον κόσμο να το ξέρει και επίσημα πλέον, ναι, Σάββατο 24 Μαρτίου υπάρχει αιμοδοσία στο Ιβανόφιο από τις 9.30 μέχρι το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, γιατί είστε και χορηγοί επικοινωνίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλίμονο. Ειδικά σε τέτοια ζητήματα δεν το συζητάμε. Να είσαι καλά. Ναι, θα αρχίσει να παίζει και το σποτάκι, θα κυκλοφορήσουν Τετάρτη, περιμένω τις αφίσες, να μοιραστούν στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχω κόσμο ο οποίος με λέει, ενημέρωσε μας πότε είναι να έρθουμε να δώσουμε. Είπαμε, πρώτα είναι ο κόσμος του Ηρακλή και μετά όποιος θέλει να έρθει μαζί μας το αίμα. Και δεν θα βαρεθώ να λέω κάθε μέρα γι' αυτό, έτσι. Έτσι. Το είπαμε. Το αίμα είναι κόκκινο, δεν έχει άλλο χρώμα και το χρειάζονται στην ανθρώπινη μας. Εντάξει, μπλε είναι μωρέ, απλά το έχουν τώρα. Μπλε είναι, κανονικά είναι μπλε. Εμείς οι πρίγκιπες. Ναι. Εμείς οι πρίγκιπες. Που είμαστε γαλαζοέματοι. Ξανά συγχαρητήρια για την πρόξη στους τέσσερις μετά από τόσα χρόνια για τους εφήβους. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και μακάρι, θα τα ξαναπούμε σύντομα εν ώψη και της αιμοδοσίας. Εύχομαι, πρωτού τελειώσω, εύχομαι και πολλά συγχαρητήρια στη φίλη μου τη Λίνα που κατόρθωσε φέτος αυτό το στόχο και το όνειρο που είχε τόσο χρόνο. Ένα μάτσε μπήκε. Γιατί λογικά ένα η ομάδα μάτς. Ανέβηκε. Ναι. Δεν έχει. Ένα ή δύο παιχνίδια είναι, μου φαίνεται ότι για να τα χάσει δεν υπάρχει. Στα τρία μάτς μια νίκη για το μαθηματικό. Ναι. Α, την Κυριακή. Πίστεψέ με ότι θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εκεί μέσα και την επιτυχία των εφήβων και την επιτυχία των γυναικών. Και θα είστε και καλεσμένοι για την άνοδο. Και αυτό και γι' αυτό θα πω πάλι με χαρά. Ό,τι μπορέσουμε να βάλουμε στο στήθος μας, Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Ό,τι μπορέσουμε να βάλουμε στο στήθος μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι Ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την έκδοση. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.